Γεια σας, με λένε Χριστίνα Τσιλαλή. Ναι. Τι ηλικία είσαι? Είμαι 19 χρονών. 19. Ξεκίνησα από πολύ μικρή, από τα 12 μου μπαλέτο. Ναι. Μετά είδα άλλα είδη χορού στο μέλλον. Μετά από 5 χρόνια περίπου ξεκίνησα με break και με commercial. Και μετά αγάπησα το hip hop party dance. Μπράβο. Και τι θα μας παρουσιάσεις? Λοιπόν, σήμερα θα σας παρουσιάσω hip hop party dance με κάποια στοιχεία popping, όπως είναι τα waves, και κάποια στοιχεία από το break. Ωραία. Καλή επιτυχία από εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μουσική παρακαλώ. Χριστίνα, μόνη σου έκανε τη χορογραφία. Ναι. Είχε ενδιαφέρον για μένα η χορογραφία. Και ήσουν αρκετά μέσα. Αυτό που είδα ήταν μια ωραία προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις που είσαι 100% σίγουρη για αυτές. Και για τα accent και για το πόσο κοφτό πρέπει να είναι. Και κάποιες άλλες τις έχεις αφήσει λίγο. Δηλαδή, ας πούμε, το footwork θέλει δουλειά. Ναι. Ήθελε να είναι ακριβώς το count. Γιατί είναι όλη η φιλοσοφία του popping και του waving, ξέρεις, είναι πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ πιστός στο τι παίζει. Αυτό. Νομίζω συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή ήσουν μέσα και έξω με έναν τρόπο. Μου άρεσε σε μένα πολύ. Μου άρεσε, είσαι πολύ όμορφη για αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά το κεφάλι σου ήταν ακίνητο. Νομίζω ότι πρέπει να λειτουργεί όλο το σώμα σε αυτό. Δηλαδή αυτά ήταν κάποια λάθη που είδα και ήταν έντονα. Δεν είχες κάτι να με πάρεις μαζί σου, δηλαδή ήταν λίγο. Ή πρέπει να είναι καυτό ή πρέπει να είναι παγωμένο κάτι. Αν είναι κάτι στο περίπου, σε αφήνει λίγο, όχι αδιάφορο, αλλά δεν σε προκαλεί το ενδιαφέρον. Αυτά έχω να πω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ψηφίσουμε. Ναι. Ήθελα να δώσεις κι άλλα. Ξέρω ότι μπορείς να δώσεις κι άλλα. Γι' αυτό θα σου δώσω ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα σου δώσω όχι, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο καταλαβαίνεις αυτό που και μπορείς να το αλλάξεις. Δεν είναι ότι έκανες λάθη, αλλά μου έδωσες την αίσθηση ότι μαρκάρεις σε κάποια σημεία. Ναι, για μένα μου φάνηκε λίγο ανώριμο όλο αυτό. Ενώ δεν μου έδωσες την ενέργεια που χρειαζόμουν για να σε ακολουθήσω, οπότε θα σου δώσω κι εγώ όχι. Ευχαριστώ. Είσαι 19 χρονών, ναι. Ναι. Πολύ μικρή. Έχεις δηλαδή πολλά χρόνια ακόμα για να μάθεις και να γίνεις τέλεια. Από μένα ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο και καταλαβαίνω πόσο το άγχος, τι ρόλο μπορεί να παίξει. Θα το κάνω γρήγορα γιατί δεν μ' αρέσει να το μακρηγορώ και δεν μ' αρέσει να σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Από μένα είναι όχι. Ευχαριστώ. Να δουλέψεις και να έρθεις του χρόνου, γιατί τίποτα δεν σταματάει εδώ και ίσως εδώ, από τώρα, αυτή τη στιγμή που θα φύγεις, να ξεκινάνε πολλά καινούργια πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
λέω εγώ ότι ήρθα εγώ η καραψονάρα που ήρθα εδώ και είμαι καλύτερη από όλους. Φυσικά και δεν είμαι καλύτερη από όλους. Γίνεται όλο αυτό και μου λένε από το άγχος. Φυσικά έχω πεθάνει από την κούραση.